Να πάμε στο χριστουγεννιάτικο κλίμα και να δούμε τη συναυλία που ετοιμάζει το Μουσικό Σχολείο Γυμνάσιο Κατερίνης. Ο διευθυντής του σχολείου είναι στην τηλεφωνική μας γραμμή. Την Τετάρτη θα γίνει η εκδήλωση Χριστούγεννα σαν παραμύθι. Καλησπέρα κύριε Διευθυντά. Καλησπέρα κύριε Γυριακού. Καλησπέρα σας, καλησπέρα και στους τηλεθεατές σας. Αυτό δεν είναι το ζητούμενο για όλους μας, Χριστούγεννα σαν παραμύθι. Έτσι σκεφτήκαμε κι εμείς και πραγματικά νομίζω ότι ο τίτλος είναι πολύ εκφραστικός, γιατί θέλει να δείξει μια πολύ μεγάλη ανάγκη που έχουμε στην εποχή μας, να νιώσουμε τα Χριστούγεννα μέσα μας, να ξεφύγουμε από αυτή τη μίζερη πραγματικότητα και να μεταδώσουμε το πνεύμα των Χριστουγέννων που είναι η αγάπη, η αλληλεγγύη και η χαρά. Τι θα παρακολουθήσουμε στην εκδήλωση, κύριε Διευθυντά? Θα παρακολουθήσετε, όπως πιστεύω πάντοτε κάνουμε, το Μουσικό Σχολείο Κατερίνης, μια πολύ πλούσια παράσταση. Να σας πω ότι επί σκηνής θα είναι περίπου 145 μαθητές και μαθήτριες του Μουσικού Σχολείου Κατερίνης και 40 μαθητές και μαθήτριες δύο δημοτικών σχολείων, του πρώτου και του έκτου δημοτικού σχολείου από τις χοροδίες τους. Από το σχολείο μας στην εκδήλωση, στη χριστουγεννιάτικη αυτή συναυλία, θα είναι παρόντες η μεγάλη μας η Ευρωπαϊκή Ορχήστρα, η Ορχήστρα Ευρωπαϊκής Μουσικής, η Χοροδία Ευρωπαϊκής Μουσικής, η Ορχήστρα η Ευρωπαϊκή, η πιο νέα που έχουμε, το Σύνολο Πνευστών, η Χοροδία και η Χοροδία της Α' Γυμνασίου. Και βέβαια, όπως είπα, όπως προείπα, η Χοροδία του πρώτου και του έκτου δημοτικού σχολείου. Με πολύ ωραίες μελωδίες, κλασική μουσική, χριστουγεννιάτικες μελωδίες, κάλαντα. Κάνουμε μια ανοιχτή πρόσκληση προς όλους, γιατί η εκδήλωση είναι ανοιχτή για το κοινό, είναι ελεύθερη για όλους. Είπαμε ότι είναι μια εκδήλωση που, με την οποία θέλουμε έτσι να δώσουμε μια νότα χαρά στην πόλη μας και καλούμε τους πάντες, από τους πολύ μικρούς μέχρι τους πολύ μεγάλους. Είναι μια εκδήλωση για όλους. Μια ανοιχτή πρόσκληση λοιπόν να είστε μαζί μας, να τραγουδήσουμε μαζί, να μπούμε μαζί με χαρά έτσι και καλή διάθεση στο εορταστικό κλίμα των Χριστουγέννων. Την Τετάρτη το απόγευμα. Είναι την Τετάρτη το απόγευμα στις 7 η ώρα στην αίθουσα εκδηλώσεων του Δευτέρου και Πέμπτου Γενικού Λυκείου. Η προετοιμασία που έχουμε κάνει είναι πολύ μεγάλη προετοιμασία. Όπως είπαμε, θα είναι όλα αυτά τα μουσικά σχήματα με τις πολύ όμορφες μελωδίες και ο Σύλλογος Γονέων του Σχολείου μας που προετοιμάζεται έτσι για αυτό το σκοπό. Και πιστεύουμε ότι θα είναι μια πολύ ζεστή έτσι, φιλοξενία. Θα είναι πολύ ζεστή και ανοιχτή η αγκαλιά μας για όλους και θα χαρούμε να σας έχουμε κοντά μας. Και ευτυχώς, κύριε Διευθυντά, που δεν την κάνετε εκεί που κάνετε συνήθως εκδηλώσεις, το ΚΕΓΕ, γιατί τα βλέπω τα ντουβάρια έτοιμα να πέσουν και να μας πλακώσουν, είναι όλους. Άλλο μεγάλο θέμα, το οποίο θα το αναπτύξουμε βεβαίως κάποια μεγάλο φορά. Μεγάλο θέμα, βέβαια, με αφορμή αυτό, εγώ θα ήθελα να σας ευχαριστήσω και τους δύο προσωπικά και τη δύο τηλεόραση, γιατί πραγματικά στηρίζετε τις προσπάθειες του σχολείου μας. Ξέρετε τις συνθήκες τις οποίες εργαζόμαστε, αλλά εμείς και μέσα από τις εκδηλώσεις μας και μέσα από όλες τις δραστηριότητές μας θα πρωτοφωνάζουμε ότι αυτή η πόλη έχει ανάγκη από ένα καινούριο, ένα μεγάλο, ένα σύγχρονο διδακτήριο, ένα νέο μουσικό σχολείο, γιατί νομίζω ότι έχει αποδειχθεί περίτρανα το πόσα προσφέρει και μπορεί να προσφέρει το Μουσικό Σχολείο στην πόλη μας. Γνωρίζουμε πολύ καλά τη σημαντική δουλειά που κάνετε και τα παιδιά μέσα στα κοντέινερ. Μέσα στα κοντέινερ, αλλά τα παιδιά μας είναι η αλήθεια ότι έχουν πολύ, πολύ διάθεση, πολύ κέφι. Θα το δείτε αυτό την Τετάρτη. Θα θέλαμε όλοι να είστε κοντά μας για να δείτε πραγματικά αυτό που έχουν τα παιδιά μας. Πιστεύω με σωστή δουλειά, με μεθοδική δουλειά, με πειθαρχία και με σωστή συνεργασία, αυτό που έχουν να προσφέρουν στην πόλη μας. Ευχαριστούμε θερμά. Καλή επιτυχία να ευχηθούμε. Καλό απόγευμα. Καλό απόγευμα.